Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ. Ναι, γιατί μας έκανε εντύπωση φοβερή αυτό η είδηση της γιατρού, η οποία ουσιαστικά προέτρεπε τους ασθενείς να μην εμβολιαστούν. Τι ακριβώς έχει γίνει? Να θυμίσω ότι πριν από 2 μήνες, ναι, στο Δρομοκαΐτιο είχαμε μεγάλη διασπορά του ιού που στοίχισε τη ζωή σε 9 ασθενείς. Ναι. Μάλιστα καταθέσαμε και σχετική αναφορά στον εισαγγελέα, ναι, καταγγέλλοντας τις συνθήκες νοσηλείας. Από τότε γίνεται μια προσπάθεια να εμβολιαστούν οι χρόνιοι ασθενείς και το σύνολο του προσωπικού. Ναι. Υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο πριν από 1,5 μήνα για εμβολιασμούς και εγκρίθηκαν δυστυχώς μόλις χθες. Χθες λοιπόν είχαμε εμβολιασμούς χρόνιων ασθενών και προσωπικού, μεταξύ αυτών και 10 ασθενών από ένα ξενώνα που είναι στο Περιστέρι, σε γειτονιά του Περιστερίου, εκτός νοσοκομείου. Εκεί λοιπόν προχθές, χωρίς να έχει δουλειά, πήγε ο θεράπων ιατρός, μόνιμος γιατρός, ψυχίατρος του ΕΣΥ, που ασκεί και επιρροή στους ασθενείς, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο το εμβόλιο και ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Ψυχίατρος του ΕΣΥ. Μόνιμος γιατρός του ΕΣΥ. Ωραία. Ψυχίατρος. Μπράβο. Οι ασθενείς επηρεάστηκαν. Χθες έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από το νοσοκομείο, από την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα, τη διευθύντρια νοσηλευτικής, και τελικά πίστηκαν οι 8 ασθενείς από τους 10, ναι, και εμβολιάστηκαν. Οι 2 δυστυχώς δεν εμβολιάστηκαν. Τους έπεισε ο γιατρός. Τους έπεισε ο γιατρός. Το νοσοκομείο τον απομάκρυνε από τον ξενώνα, διέταξε ένορκη διοικητική εξέταξη, και αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν είναι ζήτημα μορφωτικού επίπεδου ως η συμμετοχή στον εμβολιασμό ή απόψεις που διακινούνται. Αλλά τι είναι? Γιατί έτσι η αγράμ είναι ζήτημα αντίληψης, επιθύσεις, θα έλεγα, λοιπόν, και ευθύνης, ναι, απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ναι. Γιατί θυμηθείτε, κάποιοι είπαν ότι μόνο οι μορφωμένοι, δηλαδή οι υγειονομικοί, εμβολιάζονται και οι άλλοι όχι. Αυτό δεν ισχύει. Ναι, ναι. Βλέπετε, γιατρός ήταν και στη Λαμία, γιατρός και στο Δρομοκαΐτιο, που απέτρεπε πολίτες και ασθενείς να εμβολιαστούν. Ναι, δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια τέτοια άτυπη κόντρα στο ποιοι εμβολιάζονται και ποιοι δεν εμβολιάζονται. Δεν υπάρχει κόντρα. Δεν υπάρχει κόντρα. Έτσι, όπως το λέτε, ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ότι οι γιατροί... Όχι, κυρία, ακούστε με. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είπε ότι οι νοσηλευτές δεν εμβολιάζονται γιατί δεν είναι τόσο μορφωμένοι. Ναι. Αυτό είπε. Κάπως έτσι το είπε. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί ο κύριος Βασιλακόπουλος με 2-3 τοποθετήσεις του έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Θα τον έχουμε σε λίγο να το συζητήσουμε μαζί του. Όμως εδώ τι να πει κανείς, αν γιατροί που έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στους ασθενείς τους, ναι, τους παρακινούν και τους πείθουν να μην πάνε να εμβολιαστούν, εδώ σηκώνει η επιστήμη. Η επιστήμη τα χέρια ψηλά σηκώνει, πέρα από την υπόλοιπη πολιτεία, λέει εδώ παιδιά δεν υπάρχει γιατριά. Άμα πάει ο γιατρός που εμπιστεύεται ο ασθενής, και μάλιστα τόσο ευαίσθητη ασθενής, και μια τόσο ευαίσθητη ειδικότητα. Είναι στις ευπαθείς ομάδες. Ναι, ναι, πάει ο ψυχίατρός μου και μου λέει, τέτοιο, καλά, καλά, εντάξει, εντάξει. Χαιρετίσματα. Τώρα, από την άλλη... Να μαυρώνουν την προσπάθεια που κάνουμε για εμβολιασμό καθολικό και των ασθενών, αλλά και του προσωπικού. Ευτυχώς, τέτοιες ενέργειες. Είναι και πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Μπράβο σας, κύριε Γεννά. Τώρα έχουμε από τη μία αυτά. Και... Μπράβο σας, γιατί δεν μασάτε τα λόγια σας. Μπράβο σας. Σωστά. Έτσι. Ναι, ναι, όχι. Όταν δεν το αντιμετωπίζει τεχνικά ο Γιαννάκος. Ναι, δεν λέει όχι, όχι, εντάξει παιδιά κτλ. Λέει εδώ υπάρχει θέμα. Και μπράβο του και τον τιμά.